Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια διαδικασία για να μπορέσουν να σας αποσαφινιστούν όλα τα ερωτήματα τα οποία δημιουργούνται σε σχέση με το σχέδιο νόμου που αφορά την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και φυσικά με το συνολικό σχέδιο το οποίο αφορά την αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Για μας, ο ΑΔΜΙΕ αποτελεί και για την ίδια τη χώρα μια στρατηγική εθνική υποδομή. Είναι θεμέλιο για τη δημοκρατία, για την εθνική άμυνα, για την ασφάλεια της πατρίδας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο χούντες της επταετίας πρώτα καταλήφθηκε το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και μετά η Βουλή. Αυτός ο ΑΔΜΙΕ αυτή τη στιγμή έρχεται να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Και είναι το πρόκριμα επί της ουσίας για τη διάλυση της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας, της ΔΕΗ. Ας αναλογιστούμε λοιπόν ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται καμία τεχνικο-οικονομική μελέτη για την επίδραση του σχεδίου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιωσιμότητα του ομίλου ΔΕΗ, στο κόστος της κιλοβατόρας, στην επιβάρυνση των καταναλωτών και της βιομηχανίας, στην επιδιωκόμενη ανάπτυξη της χώρας. Αντιθέτως, υπάρχει πληθώρα εκθέσεων, αναλύσεων, βιβλιογραφίες σε σχέση με τις επιπτώσεις των ιδιωτικοποιήσεων και των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της απελευθέρωσης συνολικά στην Ευρώπη, αλλά και οι επιπτώσεις που βιώνουμε στην ελληνική αγορά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι εκεί που τα δίκτυα μεταφοράς έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια, αυτό το οποίο έχει προκριθεί είναι η επισφάλεια σε σχέση με την αδιάλειπτη παροχή αυτού του κοινωνικού αγαθού που οφείλει να είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Να θυμηθούμε, παρακαλώ, ότι έχουμε δύο μεγάλα blackout στην Ευρώπη, τα οποία προκάλεσαν εξαιρετικούς τριγμούς στις οικονομίες των χωρών, όταν για το Παρίσι, από τη Γερμανία μάλλον μέχρι το Μαρόκο, φτάσαμε το 2006, να γίνει ένα μεγάλο blackout, το οποίο έγινε γιατί δεν υπήρχε εφεδρεία του συστήματος μεταφοράς της Γερμανίας. Γιατί η Γερμανία έχει ιδιωτικοποιήσει τα δίκτυά της, τα δίκτυα μεταφοράς. Ας θυμηθούμε επίσης ότι αντίστοιχο προβλήματος και βάσης που έχει να κάνει πάλι με την επισφάλεια των δικτύων λόγω έλλειψης επενδύσεων είχαν δημιουργηθεί και στη Σκανδιναβική κάποια χρόνια νωρίτερα. Το παράδειγμα της Αμερικής είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό, αλλά για τα δεδομένα της Ευρώπης, αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει αντιστροφή και του κοινωνικού κλίματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες διαδικασίες από τα κάτω σε κοινωνική βάση, κυρίως στη Γερμανία, που είναι προπομπός όλων αυτών των ιδιωτικοποιήσεων και μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων, στο οποίο οι πολίτες απαιτούν την επαναδημοτικοποίηση ή επανακρατικοποίηση των δικτύων. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Αμβούργο, στο οποίο με δημοψήφισμα αποφάσισαν οι πολίτες και επιτεύχθη η επαναδημοτικοποίηση του δικτύου εκεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε επίσης είναι ότι η πρόθεση ιδιωτικοποίησης των δικτύων έχει κάποια επιχειρήματα που φέρουν εκείνοι που τους προαναγγέλουν. Εκτός λοιπόν από την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες που δεν διασφαλίζεται όπως δείχνει η εμπειρία της Ευρώπης, την ίδια στιγμή έχει και την μείωση των τιμών του ρεύματος λόγω του μεγαλύτερου ανταγωνισμού. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο συνέβη και στην Ευρώπη και δεν υπάρχει καμία χώρα στην οποία να μην έχουν αυξηθεί δραματικά οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι στρεβλό και εσφαλμένο να πιστεύει κανείς ότι σε μια καλά ρυθμισμένη αγορά, σε μια σωστά απελευθερωμένη αγορά, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε σε ένα βάθος χρόνου τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που να πέφτουν σε ένα επίπεδο φιλικότερο για τον καταναλωτή. Στην πραγματικότητα, όπου έχουμε μία αγορά που έχει ακολουθήσει το πιο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, όπως αντίστοιχα είναι η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό το οποίο συνέβη είναι να έχουμε δραματική αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και να εισηχθεί και ο όρος της ενεργειακής φτώχειας. Με 6 εκατομμύρια καταναλωτές να μην μπορούν να απολαμβάνουν το αγαθό, κάτι που βλέπουμε σαν πραγματικότητα και στην Ελλάδα λίαν προσφάτως. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η υλοποίηση επί της ουσίας της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου θα εκτινάξει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Το αποδεικνύει λοιπόν η ευρωπαϊκή εμπειρία και η λειτουργία της εγχώριας αγοράς. Το 50% της αύξησης τα τελευταία χρόνια στη τιμή του ρεύματος είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Το παράδειγμα της Βουλγαρίας με την πτώση της κυβέρνησης λόγω του ακριβού ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι πολύ μακριά από την ελληνική πραγματικότητα. Η ψήφιση του σχεδίου νόμου θα είναι καταστροφική όμως όχι μόνο για το τομέα του ηλεκτρισμού, αλλά συνολικά για την ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή, δεν μπορεί να υπάρξει βιοτεχνία, δεν μπορεί να υπάρξει βιομηχανία, εμπορική δραστηριότητα με ακριβή ηλεκτρική ενέργεια.
Οι βιομηχανίες στην Ελλάδα στενάζουν με τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτή δεν έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής. Έχει να κάνει από όλα τα πρόσθετα κόστη τα οποία δημιουργούνται μέσα στην απελευθερωμένη αγορά, στα οποία θα συμβάλλει και η ιδιωτικοποίηση του δικτύου μεταφοράς. Οι βιομηχανίες στην Ευρώπη το ίδιο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώθηκαν όλες οι βιομηχανίες, μεγάλες βιομηχανίες της Ευρώπης, για να εκθέσουν το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους λόγω του μεγάλου κόστους παραγωγής που διαμορφώνεται λόγω του υψηλού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η ψήφιση λοιπόν του νομοσχεδίου θα πρέπει να αναλογιστούμε τι επιπτώσεις θα έχει στην ίδια μας τη χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ευθύνη υλοποίησης της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και των δυσμενών συνεπειών τους μεταβιβάζεται επί της ουσίας σε εσάς. Να θυμηθούμε δε ότι η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΙΕ στις παρούσες συνθήκες είναι επί της ουσίας οι μόνες εταιρείες που συνεχίζουν να κάνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες μέσα από διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς παρέχοντας δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες. Ο ιδιώτης δεν δεσμεύεται σε διεθνείς διαγωνισμούς, ούτε έχει λόγο να ενισχύσει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ο ιδιοκτησιακός διαχειρισμός του ΑΔΜΙΕ και η ιδιωτικοποίηση των δικτύων δεν επιβάλλεται από καμία ευρωπαϊκή οδηγία. Αφήνει όμως, όπως είπαν οι συνάδελφοι προηγουμένως, ελεύθερη πρόσβαση όλων των παραγωγών στο δίκτυο. Χθες αναφέρθηκε από τον κύριο Υφυπουργό ότι ο δημόσιος έλεγχος διασφαλίζεται από το 34% που μεταβιβάζεται στο δημόσιο και με τη λειτουργία της ΡΑΕ. Υπό τη λειτουργία και υποπτία της ΡΑΕ όμως δημιουργήθηκαν όλες τις στρεβλώσεις αγοράς που αύξησαν τις χρεώσεις υπέρ τρίτων, που πρημοδοτούν ιδιώτες παραγωγούς και προμηθευτές και επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση μεσαζόντων της αγοράς, όπως το παράδειγμα της Ελλάς Power ή της Ενέργα, που όλοι ξέρουμε πόσο επώδυνη είναι για τις τσέπες των καταναλωτών. Έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση του 35% από το ΕΣΠΑ για το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων και τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 50%. Άρα ο αγοραστής δεν θα συμβάλλει με ίδια κεφάλαια που είναι το ζητούμενο σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση. Θα ήθελα να τονίσω σαν παρένθεση ότι οι μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της ΔΕΗ, 11,6 δις ευρώ που έχουν ενσωματωθεί στην περιουσία της ΔΕΗ, δεν πήγαν σε κάποιο ταμείο ασφάλισης, αλλά χρησιμοποιήθηκαν για να αναπτυχθεί το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και να επεκταθεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και αποτελούν επί της ουσίας την κοινωνική προσφορά των εργαζομένων της ΔΕΗ στον ελληνικό λαό. Και το αναφέρω γιατί ακούστηκε αυτό χθες και είναι καλό να γνωρίζουμε τι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και της ίδιας της ύπαρξης του ομίλου ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω μία μικρή ιστορική αναφορά και τελειώνω. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατέστησε το 1956 τη ΔΕΗ μοναδικό φορέα ηλεκτρικής ενέργειας, όταν το μοντέλο των κατακαιρματισμένων ιδιωτικών εταιριών απέτυχε. Το ρεύμα ήταν πανάκριβο, το δίκτυο ανεπαρκές και αναξιόπιστο. Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή υπερασπίστηκε τη ΔΕΗ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους Λιγνίτες, ανέφερε χθες ο κύριος Μουσουρούλης. Η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει το πιο νεοφιλελεύθερο θατσερικό μοντέλο, ξεπουλώντας δημόσια περιουσία επί πινακίου φακής, κόντρα ακόμα και στα πιστεύω της λαϊκής δεξιάς. Το μοντέλο αυτό το έχουμε δει και έχουμε δει και τις επιπτώσεις του στη Μεγάλη Βρετανία, που εφαρμόστηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και για τους καταναλωτές και για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το δημόσιο συμφέρον είναι πάνω από οποιαδήποτε υποτιθέμενη μνημονιακή δέσμευση. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ αναφέρθηκε, δήλωσε λίγαν προσφάτως ότι ο διαχειριστής συστήματος της χώρας του, η Tenet Holding, θα παραμείνει 100% δημόσιος. Γιατί πρέπει το κράτος να ασκεί ισχυρό έλεγχο στις μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις. Είναι τα ακριβή του λόγια. Ο ίδιος κύριος όμως επιβάλλει σε εμάς να απολέσουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε την ίδια μας την αγορά, να ρυθμίσουμε την παραγωγή μας. Η ιστορία της ΔΕΗ ταυτίζεται με την νεότερη ιστορία της χώρας. Δεν πωλείται η ΔΕΗ. Πωλείται η Ελλάδα και το μέλλον των παιδιών μας.